Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μας στο YouTube. Αυτό στην ελληνική γλώσσα. Το βίντεο αυτό βγαίνει σήμερα, Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024 και βγαίνει πιο νωρίς από τις 9 το βράδυ που έχω πει ότι θα βγάζω τα βίντεο γιατί απόψε στις 9 το βράδυ έχουμε την πρεμιέρα του πρώτου βίντεο στο αγγλικό κανάλι στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Θα σας βάλω το link με το live που έκανα χθες το βράδυ που εξηγούσα για το εγγλέζικο κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι και θα σας βάλω και το link για την πρεμιέρα. Όσοι μιλάτε αγγλικά και όσοι παρακολουθείτε βίντεο στα αγγλικά, να το παρακολουθήσετε και να κάνετε και εγγραφή στο νέο κανάλι, εάν φυσικά το θέλετε. Λοιπόν, είπα θα κάνω σήμερα βίντεο. Και σηκώθηκα το πρωί και σκεφτόμουν τι θέμα να κάνω, τι θέμα να κάνω και είχα αρκετά αιτήματα τελευταίως για το πώς διαχειριζόμαστε μια γνωριμία με έναν άνθρωπο με υγιές στυλ προσωπικότητας όταν εμείς είμαστε συνεξαρτόμενοι, το έχουμε αντιληφθεί πως είμαστε συνεξαρτόμενοι και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τη ρήμαδα τη συνεξάρτηση. Μια κοπέλα μου γράφει. εμεις ειμαστε συνεξαρτωμενοι Θέκλα, καλησπέρα. Ελπίζω να είσαι καλά. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά θα ήθελα να θίξω το θέμα αυτοσαμποτάζ σε μια νέα γνωριμία μετά από μια τοξική σχέση με ένα άρκισο. Λέω εντάξει, είναι άλλη μια κοπέλα η οποία μου γράφει για να μου πει ότι μετά που τα έχει φτιάξει με έναν και ίσως να μην έχει κάνει και ψυχοθεραπεία, ίσως να έχει κάνει, δεν γνωρίζω, ε, γνωρίζει κάποιον ο οποίο είναι normal βρε παιδί μου, έχει ένα υγιέ στυλ και δεν ξέρει πως να το διαχειριστεί. Πάμε να δούμε όμω, αν όντω ισχύει αυτό το οποίο ίδια υποθέτει για τη νέα τη γνωριμία. Εδώ και λίγο καιρό βγαίνω με κάποιον που μόνο green flags, πράσινε σημαίε έχει δείξει. Κανένα love bomb δεν τη κάνει καθόλου love bombing, δηλαδή. Όλα ομαλά και ήρεμα. Δείχνει να ενδιαφέρεται και φυσικά μου αρέσει και εμένα. Όμως εγώ έχω πετάξει αρκετές βλακίες εντός εισαγωγικών, οι οποίες τον στεναχωρούν τον Καημενούλη, τον Καημενούλη είναι δικό μου σχόλιο, και προφανώς τον κάνουν να σκέφτεται ότι ίσως δεν είμαι η καλή επιλογή για αυτόν. Διαβάζοντας αυτό το αρχικό μήνυμα λέω όπα, 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 κάτι δεν μου αρέσει εδώ πέρα. Κάτι δεν μου αρέσει εδώ πέρα. Δηλαδή, ε, το γεγονός ότι έχω πετάξει αρκετές βλακίες, οι οποίες το στεναχωρούν και προφανώς τον κάνουν να σκέφτεται ότι ίσως δεν είμαι η κατάλληλη ή η καλή επιλογή γι' αυτό, μου φαίνεται έτσι λίγο σαν ένα δικαιωματισμό και ότι κάποιο μπρίγκεπα είχε γνωρίσει η κοπέλα, ο οποίο διαλέγει και οτι καποιο μπριγκεπα έχει γνωρισει Διαλέγει και ποδιαλέγει που θα λέγαμε στα Κυμπρέκα. Δηλαδή, σαν αντί βλακίες έχεις ρίξει. Αναφορές του παρελθόντος χωρίς όμως να είμαι κολλημένη με πρώην, ως ασπίδα για να μην ξαναπάθω τα ίδια. Σαν τίτες ξαναλέω εγώ. Γιατί αυτό το να αναφέρει σε μια καινούργια γνωριμία ότι ξέρει το παρελθόν ήμουνα με έναν άνθρωπο ο οποίος με εξασκούσε να κακοποίηση στη σχέση, δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι αναμάσιμα του παρελθόντος. Είναι μοίρασμα της ψυχολογικής μας ιστορίας, αν μη τι άλλο. Σαν τι βλακίες της, λέω, ε, με αφορμή ένα γυμναστήριο που είχα πάει με εκείνον το ανέφερα και έχω αναφέρει και επάγγελμα με προηγούμενη αφορμή την περασμένη εβδομάδα. Και λέω, κύριε Λέισο, ανέφερε η κοπέλα ότι σε αυτό το γυμναστήριο ερχόμουν με τον πρώην τον τοξικό ή ο πρώην ο τοξικό έκανε αυτό το επάγγελμα για το οποίο συζητούμε και ο άλλο έχει πάθει. Τι έχει πάθει, Έχει διχθεί. Τη λέω και αυτά είναι τραγικά. Μήπω είναι μηγιάγκηχτο ο καινούριο, πόσο χρόνο είστε, Γιατί λέω ρε παιδί μου, εντάξει, άμα είναι 15-16 χρονών, να δικαιολογήσουμε λίγο έτσι να ενοχλείτε τόσο πολύ να ακούει ότι υπήρχε και ένα πρώην. Μου λέει εγώ είμαι 25 και εκείνο 28. Άρα είναι και οι δύο ενήλικε. Και η αλήθεια είναι ότι μετά που βγήκαμε χθε, δεν έχει στείλει. Τη λέω χωρί να πει γιατί ενοχλήθηκε. Και μου στέλνει η κοπέλα ένα screenshot από την τελευταία του συνομιλία. «Έ, hey, λοιπόν, το κελεπούρι με τις πράσινες σημαίες!» «Δεν διάλεξα τίποτα ακόμα. Έχω ενδιασμούς!» «Οκ, okay, το απαντάει η κοπέλα. Και στο «έχω ενδιασμούς» πιο συγκεκριμένα?» «Έχω δυο-τρία!» «Τώρα, το δυο-τρία δεν ξέρω τι είναι. Πράγματα που τον ενοχλού φανταζούν. Και το ένα το έκανες πάλι σήμερα, Λέγοντα πάλι για πρώην σου. Wow. Μάλιστα του λέει. Τα άλλα δύο. Άστα να πάνε στο διάολο, δεν έχω όρεξη να χαλαστούμε άλλο, ούτε και θέλω να μιλήσουμε άλλο. Καλό βράδυ. Αυτό είναι ο τύπος με τις πράσινες σημαίες, παιδιά. Αυτό είναι. Λοιπόν. Τις γράφω κι εγώ. Ναρκισάκι. Ξεκάθαρα γλίτωσες. Τα green flags τι πράσινε σημαίε, πού τι είδε σε αυτόν τον ανάγωγο κομπλεξικό. Απορώ. Δεν έτυχε, λέει, για συγκυρία μάλλον, μετά το χθεσινό προβληματίστηκα, δεν νιώθω καν την ανάγκη να στείλω. Και τη λέω, θα κάνω βίντεο. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε πολύ, προτού αρχίσουμε να βαφτίζουμε έναν καινούριο γκόμενο, μια καινούρια γκόμενα που γνωρίζουμε, ως τον ιδανικό ή ως την ιδανική, και ω το ότι έχει όλο πράσινες σημαίες επειδή δεν μοιάζει με τον πρώην μας και επειδή δεν μας κάνει love bombing. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο οπωσδήποτε πέρα από την ψυχοεκπαίδευση να κάνουμε παράλληλα και ψυχοθεραπεία. Γιατί όσα λέγονται στα βίντεο σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό επίπεδο είναι γενικά. Δεν λέγονται ειδικά για τον καθένα που παρακολουθεί το βίντεο και ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό λέω ξανά και ξανά να κάνετε παράλληλα και ψυχοθεραπεία. Γιατί σας μεταφέρω κάποιες γνώσεις, σας μεταφέρω κάποιες αρχές της ψυχολογίας, κάποια νέα ευρήματα που έχουμε σε σχέση με τις σχέσεις, με το στυλ προσωπικότητας. Όμως, όταν είσαι για παράδειγμα συνεξαρτόμενος, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπερδευτεί και να θεωρήσεις ότι ένας ψυχρός νέος άνθρωπος που γνωρίζεις ο οποίος τσιγκουνεύεται να δείξει συναισθήματα, αυτό τον καθιστά να έχει πράσινη σημαία γιατί δεν κάνει την κόκκινη σημαία του love bomb. Πρέπει να το κατανοήσουμε, να το εμπεδώσουμε ότι είναι αρρώστια συνεξάρτηση. Εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη αρρώστια, αλλά θα την έλεγα και εκτός εισαγωγικών ότι είναι μεγάλο πρόβλημα να έχει τρομερά χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι τεράστιο θέμα να μην μπορείς να παραμείνεις μόνο σου ή μόνη σου και είναι πολύ εύκολο να καταπέσεις σε φαντασιωτική θεώρηση του ανθρώπου που έχει απέναντί σου. Γι' αυτό είναι η απαραίτητη η ψυχοθεραπεία. Με τον ίδιο τρόπο και ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ένας ευάλωτος ναρκισιστής, ένας κρυφονάρκισσος, μπορεί κάλλιστα να μπαίνει στο κανάλι, να παρακολουθεί τα βίντεο να ταυτίζεται με το φαινόμενο της συνεξάρτησης ενώ ο ίδιος η ίδια δεν είναι παρά άλλο έναν αρκισάκι και να χρησιμοποιεί αυτά που ακούει στα βίντεο για να κρίνει και να κατακρίνει ανθρώπους εσφαλμένα. Το υλικό που δίνουμε στα βίντεο εδώ είναι ενημερωτικό υλικό. Είναι πληροφοριακό υλικό. Και δεν μπορεί από μόνο του να μας λύσει τα προβλήματά μας. Δεν μπορεί από μόνο του το ψυχοεκπαιδευτικό υλικό στα βίντεο να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση με ψυχολόγο και την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Όταν έχουμε συνεξάρτηση, είμαστε προβληματικοί. Δεν έχουμε καθαρή κρίση. Η κρίση μας επηρεάζεται από τα κομπλεξιλίκια μας, από την τεράστια ανάγκη που έχουμε να συνδεθούμε οπωσδήποτε με κάποιον άνθρωπο και από την ανάγκη που έχουμε να ωραιοποιούμε καταστάσεις προκειμένου να δοθούμε συνεξαρτητικά και δουλοπρεπώς σε έναν νέο άνθρωπο. Η ψυχοεκπαίδευση δεν είναι όπως τα μαθηματικά, που μαθαίνεις κάποιους τύπους και μετά εφαρμόζεις αυτούς τους τύπους και βγάζεις πάντα ορθά αποτελέσματα. Η ψυχοεκπαίδευση χρησιμεύει ως ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο σε συνεργασία με την ψυχοθεραπεία θα μας βοηθήσει να εξελίξουμε τον εαυτό μας και να ξεπεράσουμε τα τραύματα μας και να ξεπεράσουμε τη χαμηλή μας αυτοεκτίμηση, το αυτοσαμποτάζ και ούτω καθεξής. Στην αυριανή Αριστοτρίτη με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου θα μιλήσουμε για το αυτοσαμποτάζ. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι όποιο καινούριο άνθρωπος γνωρίσουμε ο οποίο δεν έχει τα ίδια αναρκησιστικά χαρακτηριστικά με τον ναρκισιστή πρώην μας ή με την αρκησίστρια πρώην μας ότι είναι και οκ. Okay. εάν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι επανειλημμένως έχουμε καταπέσει σε σχέσεις ναρκισιστικής κακοποίησης, χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία με ψυχολόγο ο οποίος να γνωρίζει περί ναρκισισμού προσωπικότητας, να γνωρίζει περί ναρκισιστικής αδιόρατης ψυχολογικής κακοποίησης, να γνωρίζει περί και να είναι σε θέση να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί πολύ συχνά ακούω ότι κάποιοι πηγαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και ψυχολόγοι, μπορεί να μην είναι και ψυχολόγοι, μπορεί να είναι σύμβουλοι, μπορεί να είναι life coaches ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι τους λένε πρέπει να προσπαθήσεις πάση θυσία να σώσεις τις σχέσεις σου ή πρέπει να δείχνεις κατανόηση και δεν αναγνωρίζουν καθόλου δυναμικές ναρκισιστικού τρόπου λειτουργίας της προσωπικότητας ούτε ναρκισιστικής κακοποίησης. Υπάρχουν πολλά είδη ναρκισιστών. Δεν είναι μόνο οι μεγαλομανεί ναρκισιστές, ή οι μεγαλοπρεπεί ναρκισιστέ, οι γκραντιόζ, οι οποίοι φαίνονται ξεκάθαρο ότι είναι Έχει και κοινοτικού ναρκισιστές, έχει και ευάλωτου ναρκισιστές, κρυφοναρκισιστές και ούτω καθεξή. Άρα δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε αν βαδίζουμε στο σωστό δρόμο από μόνοι μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε οξία ψυχοθεραπεία και εντατική ψυχοθεραπεία και ψυχοθεραπεία που να κρατάει στον χρόνο εάν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Και μιλάω και από προσωπική πείρα. Συνειδητοποίησα και αντιλήφθηκα το τεράστιο πρόβλημα που είχαμε τη συνεξάρτηση, το αντιλήφθηκα σε όλο το μεγαλείο αρχές του 2022, το Γενάριο του 2022. Ξεκίνησα ένα νέο κύκλο ψυχοθεραπείας, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, και για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν ήμουν σε θέση να κατανοήσω πλήρως ούτε τις δικές μου δυναμικές, ούτε τις δυναμικές στην προσωπικότητα άλλων ανθρώπων τους οποίους γνώριζα. Και οπωσδήποτε είχα πάντα τη ψυχολόγο μου στο πλάι μου για να τη συμβουλεύομαι και να μοιράζομαι μαζί της τις σκέψεις μου, ούτω ώστε να μου δώσει μια οπτική πιο αντικειμενική και βασισμένη πάνω στην πραγματική μου αξία και όχι πάνω στον μειονεκτικό τρόπο με τον οποίο έβλεπα τον εαυτό Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγει από μια σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης να την πάθει και να θεωρήσει ότι αυτός ο καινούριος άνθρωπος που έχει γνωρίσει επειδή δεν έχει τα εμφανή χαρακτηριστικά ναρκισισμού που είχε ο προηγούμενος σύντροφος ή η προηγούμενη σύντροφος, ότι είναι ok και είναι εντάξει. Λοιπόν, Δύο τεράστιες κόκκινες σημαίες βλέπω εδώ πέρα, η πρώτη είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, την οποία η κοπέλα έχει παρανοήσει ως πράσινη σημαία και λέει δεν υπάρχει love bombing, που είναι ψυχρός και λέει ότι θα, θα επιλέξει, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα αυτός έβγαινε μαζί της και της έλεγε εγώ τώρα σε μετράω, σε ελέγχω και θα επιλέξω αν μου κάνεις, αυτό είναι τεράστια κόκκινη σημαία, όχι πράσινη. Άκου. Η άλλη λέει είναι πράσινη σημαία γιατί δεν μου κάνει love bombing. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ψυχολόγου να κατανοήσουμε αν ο άνθρωπος που γνωρίσαμε είναι ναρκισιστής και μας κάνει love bombing ή αν είναι ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα ο οποίο δείχνει μετρημένα το ενδιαφέρον του ή το ενδιαφέρον μας. Αυτός ο νέος άνθρωπος. Λοιπόν, επίσης η δεύτερη κατακόκκινη σημαία καμπάνες να ανεμίζουν είναι η ευθυξία του η το ενδιαφερον της ο νέο άνθρωπο. λοιπον επισης η δευτερη κατακοκκινη σημαια καμπανες να ανεμιζουν ειναι η ευθυξια του νεαρου το να ενοχλείται τόσο πολύ κάποιος από την απλή αναφορά σε προηγούμενο σύντροφο είναι κατακόκκινη σημαία, κατακόκκινη καμπάνα και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει ρε φίλε, ενοχλήθηκε γιατί του είπε ότι σε αυτό το γυμναστήριο πηγαίναμε τον πρώην. Ή ενοχλήθηκε γιατί του είπε αυτή τη δουλειά για την οποία μιλάμε, αυτό το επάγγελμα για το οποίο μιλάμε το έκανε και ο πρώην μου. είναι τέλο πάντων. Γνωρίζει ότι στην ηλικία που βρίσκονται η κοπέλα με την οποία έχει αρχίσει να βγαίνει είχε παρελθόν. Δεν είναι τραγικό να αναφέρει ο νέος μας σύντροφος ή ο άνθρωπος με τον οποίο φλερτάρουμε κάποιες έτσι πληροφορίες για το παρελθόν. Και όπως το έχει γράψει εδώ η κοπέλα, λέει ότι αναφορές του παρελθόντος, χωρίς όμως να είμαι κολλημένη με πρώην, ως ασπίδα για να μην ξαναπάθω τα ίδια χρειάζεται να έχεις πνευματικότητα και να είσαι ένας άνθρωπος ψυχοσυναισθηματικά όριμος, με υγιές στυλ προσωπικότητας, για να ακούσεις τον νέο άνθρωπο που γνωρίζεις να λέει «Ξέρεις, την προηγούμενη μου σχέση είχα μπλέξει με μια τύπησα που ήταν αρκισίστρια ή με ένα τύπο που ήταν αρκισιστής και ξέρεις ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ». Και ξέρει, μου λέει αυτό και το άλλο και το εκείνο, και εγώ συνεξαρτώμενο ή ω συνεξαρτώμενη έπεφτα στην παγίδα και στενοχωριόμουνα. Θέλει μεγάλη πνευματικότητα για να μπορέσει να χωρέσει τον πόνο του νέου ανθρώπου που γνωρίζει και να δείξει συμπόνια για το ότι έχει ταλαιπωρηθεί παρά να κάνει όπω έκανε αυτό ο. Πώ να τον πω, Σαλτιμπάνκο μου έρχεται να τον πω. Ο οποίο ενοχλήθηκε μόνο με την αναφορά τη ύπαρξη του πρώην, ότι πήγαινε στο γυμναστήριο, ότι έκανε αυτή τη δουλειά. Κύριε Λέισο, δεν δε γνωρίζουμε ανθρώπου που το παρελθόν του δεν είναι τάπουλα ράζα. Εννοείται ότι ένας άνθρωπος στα 25, στα 30, στα 40, στα 50 θα έχει παρελθόν. Και είναι μία ένδειξη πνευματικότητας ο άνθρωπος ο οποίος έχει το παρελθόν να μπορεί να μιλήσει για αυτό το παρελθόν με απόσταση και να πει ναι βρε παιδί μου αναγνωρίζω ότι ο προηγούμενος σύντροφος που είχα, η προηγούμενη σύντροφος που είχα ήταν κακοποιητικός, ήταν κακοποιητική, έκανα τη βλακεία, το λάθος, είχα την αδυναμία να συνεξαρτηθώ τυφλώθηκα και ταλαιπωρήθηκα για τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια, δύο χρόνια, έξι μήνε, όσο έχει ταλαιπωρηθεί ο καθένα. Τιμή μα να μα λέει ο νέο μα σύντροφο ότι εγώ έχω αναγνωρίσει ότι υπήρξα θύμα ναρκιστική κακοποίηση και τώρα εκτιμώ το γεγονό ότι εσύ είσαι ανοιχτό βιβλίο. Μπορεί να είσαι ευάλωτο, μπορεί να είσαι ευάλωτη και έχει πάρει τα μαθήματα από τα παθήματα του παρελθόντο. Long story short. Η ευθυξία είναι τεράστια κοκκινή σημαία. Και καμπάνω. Το να μην μας δείχνει κάποιος προσοχή και να μας βάζει στο, στην κρίση, τώρα θα σε γνωρίσω και εγώ θα αποφασίζω αν μου κάνεις. Ποιος είσαι μωρέ και ποιος είσαι μωρή που θα αποφασίσεις να σου κάνω. Με προσεγγίζεις για να γνωριστούμε και μου λες ότι θα περάσω από συνέντευξη και θα αποφασίσεις αν σου κάνω και εγώ θα σε ρωτώ αποφάσισες και θα λες όχι. Και δεν μπορώ να αποφασίσω γιατί κάνεις κακά πράγματα. Μακριά από κομπλεξικά ανθρωπάκια, τα οποία διηλίζουν τον κόνοπα όσον αφορά στους ανθρώπους που γνωρίζουν και για τον εαυτό τους καταπίνουν τις καμήλες. Είμαι σίγουρη ότι ο συγκεκριμένος, ο ίσως να μην μιλάει για το παρελθόν, έχει πολλά να κρύψει. Εύθυκτο το αγόρι. Πω, πω, πω. Δεν είναι πράσινη σημαία με τίποτα. Σας περιμένω στις 9 το βράδυ στην πρεμιέρα του εγγλέζικου καναλιού του πρώτου βίντεο του εισαγωγικού. Ξαναλέω όσοι μιλάτε την αγγλική γλώσσα και στο YouTube παρακολουθείτε αγγλικά βίντεο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα δείτε και άλλα στοιχεία. Bye!